Μια σημαντική εξέλιξη. Υπήρξε αναφορικά με το κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Όπως σημείωσε ο βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης, πρόκειται για μεγάλη νίκη των πολιτών της Αργολίδας και της Πελοποννήσου ευρύτερα, με την αποδοχή της πρότασης που θα έδινε διέξοδο στα προβλήματα με τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ. Και 6 μήνες περίπου προσπαθώ να πείσω τον Υπουργό για κάτι που όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την ενέργεια το ξέρουμε. Δηλαδή, να σας πω μια μικρή ιστορία, πώς προέκυψε αυτό το κορεσμένο. Το 2012, επειδή υπήρχαν πολλές αιτήσεις για καινούργια φωτοβολταϊκά και αιωλικά, φτάσαμε σε ένα ανώτατο πλαφόν, το πλαφόν των 1200 ΜΒ, που είναι και το όριο το οποίο αντέχει το δίκτυο όλης της Πελοποννήσου. Στην πορεία όμως από το 2012 μέχρι και τώρα, πολλά από αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν υλοποιήθηκαν και οι άδειες άφησαν κενό χώρο. Η εκτίμησή μου είναι ότι σήμερα που μιλούμε θα πρέπει να είναι πάνω από 300 με 400 ΜΒ αυτά που είναι άδεια, άρα μπορούμε να άρουμε το κορεσμένο και να δώσουμε τη δυνατότητα στους ΤΟΕΒ, στις κοινότητες ενεργειακές και σε άλλους μικρούς παραγωγούς να εγκαταστήσουν καινούργια φωτοβολταϊκά. Σε απάντηση προς τον Γιάννη Μανιάτη, ο Γιώργος Σταθάκης, αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά υπουργός, σημείωσε ότι επεκτείνεται το δίκτυο της Πελοποννήσου κατά 30 ΜΒ σε πρώτη φάση. Δίνει στο δίκτυο της Πελοποννήσου σε πρώτη φάση τουλάχιστον 30 ΜΒ. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο υπουργός, είναι μια διοικητική απόφαση. Είναι αυτό που του ζητούσε, που του έλεγα πάρε μια απόφαση και δώσε 50-100 ΜΒ στην Πελοποννήσου, μπορείς να το κάνεις. Φαίνεται έγινε κατανοητό επιτέλους και μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι κάναμε μια καλή νίκη όλοι εμείς που παλεύουμε για να μπουν καινούργια φωτοβολταϊκά ή καινούργια αιωλικά από μικρούς παραγωγούς στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και σήμερα είχαμε την επίσημη ανακοίνωση από τον Υπουργό για 30 επιπλέον ΜΒ. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή είναι σημαντική καθώς δίνει διέξοδο σε ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ. Δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων, στους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ μας, να υλοποιήσουν αυτό που είχα εγώ νομοθετήσει το 2014, δηλαδή να μπορούμε να εγκαταστήσουν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ μονάδες φωτοβολταϊκών, ώστε να μειώσουν το ενεργειακό κόστος, δηλαδή το κόστος που πληρώνουν στη ΔΕΗ για πότισμα οι αγρότες, να το μειώσουν κατά περίπου 60%.